Απόρριτα έγγραφα που αποκαλύπτουν την ταυτότητα 22.000 επίδοξων τζιχαντιστών έχουν στην κατοχή του δυτικέ μυστικέ υπηρεσίε. Πρόκειται για ερωτηματολόγια που διένυμαν στα συνοριακά περάσματα οι τζιχαντιστέ του Ισλαμικού κράτου, προκειμένου να καταγράφουν τα στοιχεία των μαχητών που κατέφθαναν στη Συρία για να ενταχθούν στι τάξει του. Οι υποστρατολόγηση τζιχαντιστέ καλούνταν να συμπληρώσουν 23 πεδία, δηλώνοντα από το όνομα και το τηλέφωνό του, μέχρι το αν θέλουν να ενταχθούν στο ειδικό σώμα των βομβιστών αυτοκτονία. Τα απόρριτα έγγραφα δημοσιεύτηκαν σε γερμανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε ιστοσελίδα που πρόσκεται στη Συριακή Αντιπολίτευση. Αναφέρεται ότι ένα μέλο τη οργάνωση έκλεψε το στικάκι με τα στοιχεία πριν λιποτακτήσει. Ελάχιστε τρομοκρατικέ ομάδε στηρούν στοιχεία για τα μέλη του που μπορεί κανεί να τα βρει και να τα κατανοήσει, αναφέρει καθηγητή του Πανεπιστημίου King's College. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε για το Ισλαμικό κράτο και που αποδεικνύεται από τα έγγραφα είναι ότι δεν πρόκειται απλά για μια τρομοκρατική ομάδα, αλλά για οργάνωση που συμπεριφέρεται ω κράτο. Η πλειοψηφία όσων συμπλήρωσαν τα έγγραφα και στρατολογήθηκαν από το Ισλαμικό κράτο προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία και τι χώρε τη Βόρεια Αφρική, Στη λίστα περιλαμβάνονται ωστόσο και 16 Βρετανοί, 4 Αμερικανοί και 6 Καναδοί, καθώς και στρατολογημένοι σε Γαλλία και Γερμανία. Κάποιοι από αυτούς δεν ήταν γνωστοί προηγουμένως στις δυτικές μυστικές υπηρεσίες. <Ρι> Τα έγγραφα που ήρθαν στο φως φέρουν θεωρήσεις εισόδου από τις αρχές του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους μέσα στο 2013. Ο Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών, Τόμα Δεμεζιέ, επιβεβαίωσε ότι τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών είναι αυθεντικά. Υποστήριξε ότι το υλικό ρίχνει φω στη δομή τη οργάνωση και διευκολύνει τη διαδικασία παραπομπή στη δικαιοσύνη όσων επιστρέφουν από τη Συρία και το Ιράκ.